Οι εικόνες που παραπέμπουν σε χειμώνα κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός σε Πλατανιά, Αγία Μαρίνα και Σταλό στα Χανιά. Λέμε με το καλό τέλος της εβδομάδας. Και αυτό δειλά-δειλά ξέρουν οι άνθρωποι ότι δεν θα υπάρχει κόσμος, αλλά πιο πολύ και για το προσωπικό να βοηθήσουν. Και για να υπάρχει λίγο ζωή στο μέρος. Γιατί είναι όλα θεοσκότεινα, είναι σαν το χειμώνα. Πόσοι να έρθουν εδώ πέρα, να έρθουν ένα 2%, ένα 3% για 157 επιχειρήσεις εστίασης, δεν φτάνει ούτε για να πληρώσουμε το ρεύμα. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνουμε. Δεν μας διευκολύνει κανείς. Η αγορά έχει αλλάξει, το εμπόριο έχει αλλάξει. Είναι κάτω από το μηδέν, είναι υπό του μηδέν και θα συνεχίσει ίσως να είναι έτσι, διότι αν με ρωτήσετε πώς βλέπουμε τα πράγματα μελλοντικά, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό. Ξενοδόχοι και επαγγελματίες κάνουν λόγο για μια ρευστή κατάσταση με φόντο το κλίμα βεβαιότητας που επικρατεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο Πλατανιά. Όλες οι επιχειρήσεις, το 95% είναι κλειστές. Δεν πληρώνονται τα ενίκια, δεν εισπράττουν οι ιδιοκτήτες. Δεν ευελπιστούμε σε τίποτα. Θα πω να πάμε να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις απώλειες. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες και στην ευαρχίδα του κριτικού τουρισμού στη Χερσόνησο. Απόλυτο σκοτάδι στον παραλιακό δρόμο όπου έσφιζε από ζωή τα προηγούμενα χρόνια. Στην εκπνοή του Ιουνίου οι εικόνες είναι πρωτόγνωρες εδώ στην περιοχή της Χερσονήσου, σε έναν από τους πιο τουριστικούς δήμους της Κρήτης. Τώρα ευελπιστούμε να μην γίνει και κάποιο κακό περιστατικό ώστε να δεσμευμίσει την περιοχή. Λίγες ώρες πριν ανοίξει η αυλαία για τον κρητικό τουρισμό, με χαμηλές πτήσεις, πληρότητες και προσδοκίες, ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε εικόνες ερημιάς. Τα πράγματα είναι πολύ χάλια για όλους. Λεφτά δεν υπάρχουν σε κανένα. Ξέρουμε οικογένειες οι οποίες πεινάνε, δεν έχουν να φάνε ούτε ένα πιάτο μακαρόνια. Μας έχουν τάξει ότι θα μας δώσουν ταμείο ανεργίας. Τίποτα δεν έχουμε δει ακόμα. Είμαστε 20 χρόνια στη Χερσόνησο. Τέτοιο χάλι δεν υπάρχει ποτέ. Βλέπεις ο κόσμος έχει λίγο απογοητευτεί. Περιμένει να δει πότε θα ξεκινήσει αυτή η σεζόν για να βγάλουμε κι εμείς ένα μεροκάματο, έστω να πάρουμε κι εμείς κάτι. Εμείς στην ουσία δεν θέλουμε να έχουμε κέρδος φέτος. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε τα μαγαζιά μας έτσι ώστε να ανοίξουν και το 21. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Είσαι αισιόδοξος? Καθόλου. Καθόλου. Ό,τι προλάβουμε να κάνουμε ένα-δύο μήνες, τρεις, ό,τι δουλέψουμε, να ζήσουμε κι εμείς. Κάνουμε υπομονή, αλλά δεν προβλέπω πολλά πράγματα. Οι στιγμές που ζούμε είναι πρωτόγνωρες. Δεν θυμάμαι ποτέ εγώ προσωπικά τα Μάλια και την περιοχή της Χερσονήσου χωρίς τουρίστες. Τα μνημόνια ήταν κάτι πολύ πιο εύκολο από αυτό που ζούμε τώρα. Πιστεύω ότι θα έρθει λίγος κόσμος και πιστεύω να γυζείς, να μην ρωτήσουμε κι εμείς. Μέχρι στιγμής τα πράγματα όπως δείχνουν είναι πολύ άσχημα. Ζητούμενο όλων αποτελεί ασφάλεια και επιτυχία των υγειονομικών πρωτοκόλων, ζήτημα καθοριστικό για την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης τους επόμενους μήνες. Είναι στο χέρι μας, τόνισε ο Νίκος Χαλκιαδάκης. Είναι όλα θέμα ασφάλειας και θέμα των πρώτων ημερών. Αν έχουμε σωστή συμπεριφορά γενικώς, θα πάμε καλά. Κρατήσεις υπάρχουν, αλλά μια στιγμή αν παρουσιαστούν πολλά κρούσματα, θα υπάρξει lockdown. Αν δεν υπάρξουν και αν πηγαίνουμε σωστά και κανονικά, θα υπάρχουν περισσότερες κρατήσεις. Μια ανάσα από το restart για τον κρητικό τουρισμό μπήκαν οι τελευταίες πινελιές σε ξενοδοχεία, τα οποία ανοίγουν τις πύλες τους για την υποδοχή και φιλοξενία τουριστών με ασφάλεια.